που είναι πολύ ενδιαφέροντα κατά τη γνώμη μου και, θα, και στη συζήτηση και με τους φορείς ενώπιση θα πούμε μερικά πράγματα ενώ με δήμους, περιφέρειες κτλ. Και είναι η απαρχή της προσπάθειας που θα κάνουμε για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση σε αυτούς τους τομείς, θα το καταλάβετε. Το πρώτο έχει να κάνει με το 6α του 26, το 27 και το άλλο είναι το άρθρο του 28. Είναι δύο παρεμβάσεις που γίνονται τώρα ως πρώτο βήμα για δύο επιτέλους ουσιαστικές και σε βάθος αλλαγές που θα κάνουμε. Το πρώτο αφορά στο ότι δώσαμε μέχρι τέλους Μαΐου μία επέκταση για τους προϋπολογισμούς, τη δυνατότητα δηλαδή να θεωρούνται και να λειτουργούν με βάση αυτούς τους προϋπολογισμούς οι δήμοι της χώρας, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται στο κόκκινο, στο κίτρινο, στο πράσινο. Αυτό το κάναμε για να σταματήσει επιτέλους και θα τα πούμε και νομίζω ότι εκφράζω και όλες τις εταιρείες της Βουλής, σας λέω θα το συζητήσουμε και με τους, τους εκπροσώπους των δημάρχων που θα έρθουν εδώ, θα τα κουβεντιάσουμε ανοιχτά. Επιτέλους πρέπει να κουβεντιάσουμε ανοιχτά. Επί 4 χρόνια τώρα που υπήρχαν 7 διαφορετικοί έλεγχοι, ελεγκτικοί μηχανισμοί και τα λοιπά για τους δήμους, το ένα το άλλο, δεν υπήρχε πουθενά μία προσπάθεια πραγματικής και σε βάθος αλλαγής, έτσι ώστε οι ισολογισμοί πραγματικά να είναι κατά το δυνατόν ισοσχελισμένοι. Καμία τέτοια προσπάθεια. Θα δείτε κάτι ανατριχιαστικά νούμερα σήμερα στις εφημερίδες. Εγώ προσωπικά δεν ήθελα να βγουν στη δημοσιότητα, διότι δεν θα τα διαβάσουμε μόνο Έλληνες, που αφορούν 3 από τους 9 δήμους από τους 17 που ήταν στο κόκκινο, βάλτε τα μέσα σε εισαγωγικά, και από τους πολύ περισσότερους που κάνουν μεγάλες προσπάθειες οι δήμαρχοι να ισοσχελίσουν, θα δείτε κάτι ανατριχιαστικά νούμερα που έχουν σχέση με το τι παρέλαβαν οι καινούργοι δήμαρχοι, είτε από προηγούμενα καθεστώτα, από προηγούμενες δικές, είτε από συνενώσεις δήμων που φέραν ο ένας τον άλλον μεγάλα χρέη, και τα οποία με το σημερινό στάτους μόνο υποκρισία αποτελεί να πούμε ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δηλαδή το ότι με 5%, αυτό λέει ο νόμος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, με 5% από τους ΚΑΠ να τους αφαιρούνται και μηνιαίως να δίνουν κάτι. Ο ένας δήμος θέλει 290 χρόνια, ο άλλος 130. Σας λέω, δεν λέω περισσότερα ανατριχιαστικά πράγματα. Τι γινόταν όμως σε σχέση με αυτό, και γι' αυτό θέλω να είμαι ειλικρινής. Εάν ακολουθούσαμε την πολιτική που ακολουθήθηκε πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι και παραπρόπερσι, τη λέω χωρίς ονόματα, θα έπαιρνε ο Υπουργός τηλέφωνο και θα έλεγε στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, παρακαλούμε, εγκρίνετε τους προϋπολογισμούς για να προχωρήσουν οι δήμοι. Δεν θα μπορούσαν αλλιώς να προχωρήσουν. Αυτό έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό σταμάτησε να γίνεται φέτος. Και δεν πρέπει να ξαναγίνει. Θα πρέπει να δώσουμε τα εργαλεία και εργαζόμαστε τώρα γι' αυτό, δηλαδή μέχρι και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα γίνει τότε στις αρχές Μαΐου, αλλά και στη Βουλή βέβαια πρώτα απ' όλα, και μέχρι αυτή την προθεσμία θα δώσουμε εργαλεία, επικουρία, βοήθεια πραγματική για να μπορούν οι Δήμοι βράχοι μεσοπρόθεσμα και καθώς είναι και στην αρχή τώρα της θητείας τους να αντιμετωπίσουν επί της ουσίας και να εξηγιάνουν τους ισολογισμούς και τους προϋπολογισμούς. Άρα λοιπόν να το κρατήσουμε, αυτό είναι ένα πολύ ουσιαστικό βήμα που θα έχει τη συνέχεια του. Και δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, κάνουμε πράξη για πρώτη φορά στην ελληνική διοίκηση το να μην είναι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικά στελέχη της κυβέρνησης, επικεφαλής ως γραμματής στις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Είδατε, είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο οποίο θα γίνει δημόσια προκήρυξη για τις θέσεις αυτές, θα αφορούν σε γενικούς διευθυντές, δηλαδή σε μόνιμο προσωπικό της διοίκησης από όλους τους γενικούς διευθυντές με συγκεκριμένα προσόντα και διαδικασία, οι οποίοι θα αναλάβουν επικεφαλής ως συντονιστές. Σε κάποιες δομές οι οποίες θα αλλάξουν επίσης και ως δομές. Δηλαδή αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα, μπορώ από τώρα να το πω
και να το προαναγγείλω, θα είναι η απόσυρση από αυτές τις δομές του ελέγχου νομιμότητας, που επί της ουσίας ήταν σε μεγάλο βαθμό έλεγχος σκοπιμότητας και χειραγώγησης των πρωτοβάθμιων εκλεγμένων, ας πούμε, της αυτοδιοίκησης. Θα γίνουν ξεχωριστές δομές νομικού ελέγχου με ως ανεξάρτητες αρχές πέραν, ας πούμε, των αποκεντρωμένων διοικήσεων, οι οποίες και αυτές οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, με προσθήκη και αφαίρεση αρμοδιοτήτων, αφού γίνει ένας ευρύτατος διάλογος, θα ξεκαθαριστούν απολύτως και θα συγκρατήσουν μόνο τις εντελώς απαραίτητες κεντρικές κρατικές δομές, εκεί που ασκούνται εθνικές πολιτικές και που δεν μπορούν να ασκηθούν από την πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια. Αυτή είναι η αρχή, λοιπόν, μιας μεγάλης μεταρρύθμισης, ελπίζουμε, και στην οποία μπορεί να υπάρχει και ευρύτατη συνένεση, διότι τα δύο ζητήματα, σας λέω, είναι παθογένειες μεγάλες και ήρθαν και μέσα από την εμπειρία αυτών των ετών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και